Πριν από λίγα λεπτά, ο κύριος Κασελάκης ανήρτησε ένα βίντεο που προειδοποιεί για μεγάλο αγώνα που έρχεται τις επόμενες μέρες, μήπως καταφέρει να πάρει το κόμμα πίσω. Η μειοψηφία των μελών ενός οργάνου απαγόρευσε στον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο του κόμματος να είναι εκ νέου υποψήφιος. Είναι ένα γεγονός πρωτοφανές στην ιστορία του τόπου και είναι ένα γεγονός σοκαριστικό στην ιστορία της αριστεράς. Όμως, το ανώτατο όργανο είναι το συνέδριο. Αυτό θα αποφασίσει για όλα. Η φωνή μας είναι το συνέδριο. Ξέρετε πια ότι μια χούφτα άνθρωποι είναι ικανοί για όλα. Εάν δουν ότι δεν καταφέρνουν να κερδίσουν το συνέδριο, θα το αναβάλουν και πάλι. Όμως και οι μηχανισμοί έχουν τα όρια τους. Και γι' αυτό σας ζητώ να γίνετε ένα μεγάλο κύμα δημοκρατίας, το οποίο θα σαρώσει όλους αυτούς τους μηχανισμούς. Ξέρω ότι αισθάνεστε θλίψη, οργή, απογοήτευση, το ξέρω. Αλλά μετατρέψτε τα αυτά σε πείσμα, σε δύναμη, σε αγώνα. Σας ζητώ να μην φύγετε από τις οργανώσεις μελών. Σας ζητώ να γίνετε μια ασπίδα δημοκρατίας. Εάν είστε αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες και δεν είστε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ήδη, να γραφτείτε άμεσα μέχρι τις 24 Οκτώβρη για να μπορείτε να ψηφίσετε για συνέδρους. Να γεμίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ με χιλιάδες «Είμαι εδώ». Θα ήταν εύκολη λύση η φυγή. Όμως, σας προσκαλώ στα δύσκολα. Να κερδίσουμε πίσω την αξιοπρέπεια της δημοκρατικής παράταξης. Δεν της αξίζει αυτός ο εξευτελισμός. Δεν αξίζει στους αγώνες των παππούδων μας για ελευθερία και δημοκρατία. Και δεν αξίζει στις ελπίδες των παιδιών μας για μια δίκαιη κοινωνία με ίσες ευκαιρίες. Η αριστερά αποκλείεται να αποκλείει. Η αριστερά επιβάλλεται να ανοίγεται στο αύριο. Άρα λοιπόν, πάρτε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σας, στο συνέδριο. Η δημοκρατία αντεπιτίθεται. Η επόμενη κίνηση είναι κανονικά σήμερα. Ναι. Οι άλλοι πρέπει να κλείσουν τις εγγραφές. Για τους συνέδρους. Από σήμερα ολοκληρώθηκε. Επίσης το συνέδριο θα εξετάσει, λέει, τις υποψηφιότητες, εγκρίνει τις υποψηφιότητες. Ο κ. Κασελάκης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Άλλος μου είπε ότι το συνέδριο εγκρίνει τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή είχε αποφασίσει επίσης ο κ. Κασελάκης να μην είναι. Άρα, δεν μπορεί να τεθεί το θέμα στο συνέδριο. Θα δούμε. Ναι. Μήλος. Ναι, επεισόδια να. Δεν έχει νόημα. Ναι.